Σε επιφυλακή συνεχίζουν να βρίσκονται ακόμα οι διευθύνσεις όλων των σχολείων σε όλο το νομό της Δράμας λόγω της έξαρσης των εποχικών ιώσεων και της γρίπης, οι οποίες οδήγησαν την προηγούμενη εβδομάδα στο κλείσιμο αρκετών σχολικών μονάδων στο νομό της Δράμας. Σήμερα η κατάσταση παρουσιάζεται κατά τη βελτιωμένη, χωρίς όμως αυτό να σημαίνει ότι επέστρεψαν όλοι οι μαθητές στα σχολεία τους, δηλώνει ανάμεσα στα άλλα ο Διευθυντής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Νομού Δράμας, Ανδρέας Αλπιγκίδης. Παράλληλα, όπως επισημαίνει ο Διευθυντής της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, απουσιάζουν και αρκετοί εκπαιδευτικοί από τα σχολεία τους λόγω της έξαρσης των ιώσεων. Τη συγκεκριμένη στιγμή που μιλάμε, σχεδόν όλες οι σχολικές μονάδες της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δράμας λειτουργούν. Αν εξαιρέσουμε τον νηπιαγωγείο του Βόλακα και τον νηπιαγωγείο του Περιθωρίου, όπου η προσέλευση σε μαθητές ήταν πάρα πολύ μικρή, σχεδόν ελάχιστη, οι υπόλοιπες σχολικές μονάδες, όπως είπα και πριν, λειτουργούν. Βέβαια, δεν λειτουργούν κανονικά, γιατί υπάρχει ένας ικανός αριθμός μαθητών, ο οποίος συνεχίζει να νοσεί. Εμείς είμαστε σε επικοινωνία από το πρωί με τις σχολικές μονάδες, έχουμε συγκεντρώσει στοιχεία, αλλά με βάση τα στοιχεία που έχουμε δεν προκύπτει η ανάγκη να κλείσει κάποια σχολική μονάδα τη δεδομένη χρονική στιγμή. Είμαστε σε επικοινωνία και με τον Δήμο Δράμας, και με τον κύριο Δήμαρχο και τις αρμόδιες υπηρεσίες και με τη Διεύθυνση Υγιεινής. Αν διαπιστώσουμε κάτι, αν χρειαστεί ανάγκη να προχωρήσουμε σε κλείσιμο κάποιων σχολικών μονάδων, θα το πράξουμε. Τη συγκεκριμένη στιγμή πάντως όμως δεν φαίνεται κάτι τέτοιο. Θα λέγατε ότι έχει βελτιωθεί κατά την εικόνα? Δεν μπορώ να πω ότι έχει βελτιωθεί. Εδώ να τονίσω ότι έχουμε και πολύ μεγάλο, και μεγάλο αριθμό εκπαιδευτικών οι οποίοι ασθενούν. Αυτό δημιουργεί κάποια προβλήματα και κάποιες δυσλειτουργίες. Οι σχολικές μονάδες όμως αντιμετωπίζουν το ζήτημα αυτό της απουσίας κάποιων εκπαιδευτικών. Κάθε σχολική μονάδα εσωτερικά προσπαθεί να διαμορφώσει το πρόγραμμά της έτσι ώστε να μπορέσει να ανταποκριθεί σε αυτές τις συνθήκες. Πάντως για κλείσιμο σχολικών μονάδων τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή δεν βλέπω να οδηγούμαστε σε ένα τέτοιο συμπέρασμα ή σε κάποια τέτοια οδηγία να δοθεί.